θα πάμε μέχρι την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Ξέρουμε ότι εδώ στο Λασίθι την οργάνωση αυτή εκπροσωπεί στις εκλογές τις βουλευτικές τις τελευταίες φορές από ό,τι θυμάμαι η κυρία Μαρία Κτιστάκη, η οποία λοιπόν συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο αυτής της οργάνωσης, είναι εδώ κοντά μας, συντοπίτησά μας, Γεραπετρίτησα, εκπαιδευτικός. Καλημέρα κυρία Κτιστάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη ξανά. Μετά θα τη χρειαστούμε τη δύναμη. Αυτές οι εκλογές είναι... ναι, όντως. Γίνονται λίγο τυπικά. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, είναι εμφανές. Και από την αντίδρασή του και από την συσσαγωγικά ή εκτός συσσαγωγικών αδιαφορία που φαίνεται να υπάρχει. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτές οι εκλογές γίνονται για να επισημοποιηθεί κάπως το σκηνικό που είδαμε προεκλογικά, δηλαδή αυτή η σύμπραξη των διαφόρων μνημονιακών δυνάμεων, και σε αυτές ανήκει πλέον και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να τη χαρακτηρίσει πια αριστερή δύναμη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιμνημονιακή. Ούτε αντιμνημονιακή, ούτε αριστερή. Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται έτσι κάποιος ο οποίος ψήφισε και πρόκειται να επιβάλλει στο λαό που στήριξε τις ελπίδες τους αυτών το τρίτο μνημόνιο, το χειρότερο από τα μνημόνια που έχει ψηφιστεί, όχι μονάχα γιατί τα μέτρα τα οποία προβλέπονται είναι τα πιο βάρβαρα που έχουν επαρθεί, αλλά πολύ περισσότερο γιατί έρχεται να πατήσει πάνω στα δύο προηγούμενα μνημόνια, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους απόλυτη καταστροφή και οικονομική και κοινωνική. Φανταστείτε τι έχουμε να κάνουμε, όμως να δούμε ακόμη παραπέρα. Γιατί όμως αυτό το χρησιμοποιούμε σαν δεδομένο? Γιατί θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα, όχι όλος, κάποιοι είναι και μέσα σε συμφέροντα, αυτό που λέμε πολλές φορές. Δεν θέλει να κινείται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Δεν θέλει να πληρώνει τόσο υψηλή φορολογία. Δεν θέλει ενδεχομένως ένα επόμενο μνημόνιο που και αυτό μπορεί να έρθει, δεν ξέρουμε πότε. Και βεβαίως ούτε αυτό ήθελε. Το μνημόνιο έχει ξεκινήσει ήδη. Οι συμφωνίες έχουν υπογραφεί. Ακριβώς. Έχουμε αποφασίσει, έχουμε υπογράψει. Όχι, έχουν υπογράψει ότι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν κουμάντο στη χώρα μας είναι οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί θα αποφασίζουν ποιοι νόμοι θα επιτρέπεται να κατεβαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο για να συζητιούνται και να ψηφίζονται. Έχουμε υπογράψει ότι όταν τα μέτρα που παίρνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τα νούμερα που αυτοί αποφασίζουν ότι εμείς πρέπει να καλύψουμε, από μόνοι τους αυτόματα θα κάνουν δημοσιονομικές προσαρμογές, κοψίματα μισθών, μειώσεις συντάξεων, αύξηση φορολογίας, απολύσεις στο δημόσιο, θα τις δούμε αθρώα να γίνονται αυτές το επόμενο διάστημα κτλ. Αυτά τα πράγματα έχουν αποφασιστεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Θα το δούμε να γίνεται από τον Οκτώβριο. Είναι και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο γίνονται τώρα οι εκλογές. Να προλάβουν δηλαδή τις τεράστιες αντιδράσεις που πρέπει να υπάρξουν και θα υπάρξουν από τον κόσμο απέναντι σε αυτά τα μέτρα που κατεβαίνουν. Έχουμε υπογράψει ότι εμείς τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Όπως έχουμε υπογράψει ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε μείωση ούτε μερική του χρέους. Ναι. Επίσης το έχουμε υπογράψει. Να εξετάσουμε, το έχουν υπογράψει. Λίγο, το έχουν. Να εξετάσουμε λίγο τι λογική σκέψη έχει ο ψηφοφόρος, ο οποίος θα πάει και θα ψηφίσει πάλι τα κόμματα αυτά τα μνημονιακά. Δηλαδή τα κόμματα που τον έχουν κάνει να μην μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του, να μην μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ, να σκέφτεται πώς θα στείλει το παιδί του μεθαύριο στο σχολείο, που δεν θα έχει δάσκαλο εμπροκειμένο ή τέλος πάντων θα έχει, αλλά θα κάνει και αρκετά κενά. Και που, σε ποιο νοσοκομείο να πάει σε όλη την Κρήτη, πού να γυρίσει νοσοκομείο να βρει με ένα γιατρό. Γιατί λοιπόν, ας το εξετάσουμε λίγο αυτό, πριν καταλήξουμε στο ΟΚΔΕ, στην δική σας οργάνωση, που είναι εννοείται κατά όλων αυτών, έτσι, που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ναι, θα πω κάποια πράγματα μετά. Να πω όμως καταρχήν ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει, νομίζω ότι προσπαθούν να το κάνουν, να το εγκλωβίσουν στη λογική ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και είναι νομίζω και το μεγαλύτερο, έτσι, πώς να το πω, η μεγαλύτερη προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή ακριβώς. Ότι προσπαθεί να εγκλωβίσει έναν κόσμο ο οποίος αντιστάθηκε με τόση δύναμη, με τόση αποφασιστικότητα, με τις τράπεζες κλειστές, με την τρομοκρατία που υπήρξε και προεκλογικά πριν τις εκλογές, εννοώ τις 25 Γενάρη και πριν από το δημοψήφισμα της 5 Ιούλη, να τον εγκλωβίσει στο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι, δεν γίνεται διαφορετικά, να υποστούμε τα μνημόνια. Και όλο το παιχνίδι παίζεται, υποτίθεται, στο ποιος θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί καλύτερα αυτά τα μνημόνια, που θα είναι δήθεν και καλά πιο έντιμος, πιο ειλικρινής, που θα προσπαθήσει να μοιράσει καλύτερα τα βάρη και διάφορες άλλες τέτοιες αηδίες, οι οποίες δεν πατάνε πουθενά στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό το πράγμα που έρχεται δεν μπορεί να γίνει διαχείρισή του με έναν τέτοιο τρόπο. Ήδη αυτά που είπα προηγουμένως,
στο τι δηλαδή έχουμε υπογράψει, προδικάζουν ότι θα είναι σαρωτικά τα μέτρα που θα κατεβούν, ότι θα είναι ισοπεδωτικά και ότι θα βαρύνουν κατά κύριο λόγο τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, τους ανθρώπους δηλαδή της δουλειάς, αυτούς που παράγουν τον πλούτο αυτής της κοινωνίας και τον πολιτισμό αυτής της κοινωνίας. Έτσι κι αλλιώς, αυτοί οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τα μνημόνια, και με αυτό εννοώ και τους συμπεριελιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τη δική μας αστική τάξη, επιχειρηματίες, τραπεζίτες κτλ. Επιχειρηματίες εισαγωγικά, γιατί αυτοί κρατικοδίαιτοι είναι από το κράτος, ζούνε και τρέφονται. Αυτοί λοιπόν έβγαλαν χρήματα το προηγούμενο διάστημα, χρεοκόπησαν τη χώρα γιατί φόρτωσαν τα δικά τους τα χρέη στο κράτος, αυτά τα που καλούμαστε εμείς με τα μνημόνια να πληρώσουμε, και το ίδιο κάνουν και τώρα. Προσπαθούν με το τρίτο μνημόνιο να αποφύγουν τη μείωση των δικών τους κερδών και να φορτώσουν με τον τρόπο αυτό τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, η οποία έχει γίνει ήδη από το 8, στη δική μας την πλάτη. Έχουμε μια επανάληψη δηλαδή της ίδιας ιστορίας, με λίγο διαφορετικές ίσως παραμέτρους, αλλά επί της ουσίας μια επανάληψη του ίδιου πράγματος, μόνο που αυτή τη φορά έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Ότι ο κόσμος ήδη από το Γενάρη, με πολύ δυνατή φωνή, τρανταχτή, είπε ότι αυτό το πράγμα θέλει να σταματήσει. Το ξανά είπε δεύτερη φορά με το μνημόνιο, με το μνημοψήφισμα της 5ης του Ιούλη. Αγνοήθηκε και τις δύο φορές, ειδικά τη δεύτερη που ήταν κάτω από τις συνθήκες αυτές που έγινε το δημοψήφισμα. Τώρα το κρίμα στο λαιμό, όταν το πει και τρίτη. Νομίζω ότι με τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προεκλογικό παιχνίδι, τα πράγματα είναι... Πώς να το πω, δεν υπάρχει προοπτική από εκεί. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να πούμε εμείς σαν ΟΚΔΕ κατεβαίνοντας σε αυτές τις εκλογές. Ότι δηλαδή δεν φτάνει μια πολιτική αλλαγή, ακόμα και μια σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αριστερή αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο, δεν αρκεί μια κυβερνητική αλλαγή για να μας λύσει τα προβλήματά μας. Το είδαμε στην πράξη να συμβαίνει αυτό. Αν εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να παρέμβουμε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Ούτε αυτή η καινούρια, πώς να το πω, καραμέλα που προσπαθούν να περάσουν, ότι δηλαδή πάμε για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας γιατί χρειάζεται μια γενική εθνική συνένεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται. Αυτά τα διάφορα έτσι λαϊκά μέτωπα που προσπαθούν να δημιουργήσουν, ούτε σε αυτά βρίσκεται καμιά λύση και απάντηση στην πραγματικότητα, γιατί πρώτα απ' όλα κρύβουν ποιος φταίει. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα στο δημοψήφισμα της 5ης του Ιούλη. Ο κόσμος που είπε το όχι ήταν διαφορετικός από τον κόσμο που είπε το ναι. Αυτές εδώ πέρα οι ιστορίες με τις εθνικές ενότητες και τις εθνικές συνενέσεις πάνε να μας πούνε ότι είμαστε το ίδιο πράγμα. Αυτό δηλαδή που βγήκε και είπε με τέτοια έτσι, πώς να το πω, ασέβεια προς τον κόσμο ο Τσίπρας στη βραδιά του δημοψηφίσματος, ότι δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Και ο κόσμος δεν είναι οι ηττημένοι, είναι οι νικητές αυτής της ιστορίας, και δεν μπορούν να γίνουμε πάλι μια σούπα με αυτούς οι οποίοι τα φάγανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η ιστορία των εθνικών μετώπων προσπαθεί να δημιουργήσει μια ευρύτατη συνένεση του ναι. Μια ευρύτατη συνένεση αυτών οι οποίοι θα εφαρμόσουν τα μνημόνια. Και εμείς αυτό το πράγμα πρέπει να αντισταθούμε. Επομένως, εσείς σαν κομμουνιστική οργάνωση, έτσι. Ναι. Κομμουνιστικό είναι το. Είμαστε εργατικό. Η οργάνωση, δεν είναι κόμμα, δεν είστε κόμμα. Όχι, έτσι. Είμαστε εργατική κομμουνιστική οργάνωση, μαρξιστική, που ανήκει στο ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς. Αυτό που κάνουμε είναι η πιο παλιά οργάνωση στην Ελλάδα. Το 1934 ιδρύθηκε. Από το 1934 και από το ΚΚΕ ακόμα, δηλαδή, που είναι στα 100 χρόνια τώρα. Ο εκφυλισμός του σταλινισμού προέκυψε μετά. Απευθυνόμαστε και οργανώνουμε από τότε ακόμα. Συμμετέχουμε σε όλα τα κινήματα. Απευθυνώνουμε και οργανώνουμε τον κόσμο όπου είναι. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν θεωρούμε ότι οι λύσεις μπορούν να δοθούν μέσα από τα αστικά κοινοβούλια. Άρα από εσάς προέκυψαν άλλες κομμουνιστικές οργανώσεις και κινήματα. Και όχι από το ΚΚΕ που ξέρουμε όχι. Οι υπόλοιπες. Ακριβώς έτσι. Αντίστοιχο. Μόνο που επαναλαμβάνω ότι όταν προέκυψε ο εκφυλισμός του σταλινισμού, δεν είναι το δικό μας το όραμα αυτό. Δεν θέλουμε δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει καμιά σοσιαλιστική κοινωνία μέσα από μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα κράτος σαν αυτόν της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το σταλινικό έκτρωμα, τα γκούλαγκ κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορεί να δημιουργηθεί μια πραγματική σοσιαλιστική κοινωνία, μια σοσιαλιστική δημοκρατία, όπου ο κόσμος όλος θα συμμετέχει, θα αυτοοργανώνεται και η φωνή του καθενός θα ακούγεται και θα συμβάλλει στις αποφάσεις που θα παίρνονται και θα αφορούν το κοινό καλό, δηλαδή το συμφέρον όλης της κοινωνίας, της πλειοψηφίας του κόσμου.
κόσμου. Με αυτή λοιπόν τη λογική, επίσης λέμε στον κόσμο ότι αυτό που θέλουμε να πούμε μέσα από αυτές τις εκλογές, γιατί θα μου πείτε τώρα, αφού δεν πιστεύετε στην, στο κοινοβούλιο και στα τα λοιπά, γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές. Ένα πράγμα λοιπόν, να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν αρκεί μια πολιτική αλλαγή, όπως, και μια, πολύ περισσότερο βέβαια, μια κυβερνητική αλλαγή, όπως είπα προηγούμενα. Επίσης δεν φτάνουν, δεν λύνουν το πρόβλημα της κρίσης. Τα διέξοδα δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί δεν αντιστρέφουν την καταστροφή που έχει προέλθει από τα προηγούμενα μνημόνια και τη γενικότερη, γιατί δεν είναι ελληνική η κρίση, είναι παγκόσμια, ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Βεβαίως, η είναι, κρίση που υπάρχει, δεν την αντιστρέφουν οι μήμετρα όπως αυτά τότε προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης, τα οποία πολύ περισσότερο, αν δεν υπάρξουν σαρωτικές άλλες κοινωνικές αλλαγές, ούτε καν αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, όπως το είδαμε να γίνεται και στην πράξη. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν έχουμε μπροστά μας αυτή τη βαρβαρότητα που έρχεται με το τρίτο μνημόνιο. Χρειάζονται βαθιές τομές οικονομικές να γίνουν στην οικονομία και στην παραγωγή, αλλαγές τέτοιες που θα βασίζονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό για μας σημαίνει σε οικονομικό επίπεδο αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα τώρα σε μονομερή διαγραφή του χρέους. Δεν γίνεται να συνεχίζει ό,τι παράγει αυτή η χώρα, που παράγει. Λένε ψέματα ότι δεν παράγει αυτή η χώρα. Να τα στέλνει όλα στο εξωτερικό. Όλα αυτά, να πόροι. Πηγαίνουν στο εξωτερικό, είτε με τη μορφή των καταθέσεων σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους, τράπεζες ελβετικές κτλ. Mm-hmm. Είτε με τη μορφή αποπληρωμής δανείων. Mm-hmm. Να πω εδώ ότι το χρέος το έχουμε πληρώσει 1,3 φορές ήδη. Και μας λένε όμως ότι αυτά που πληρώσαμε ήταν τόκοι και χρωστάμε το κεφάλαιο. Αυτό ακόμα το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται. Πέρα από το γεγονός ότι δεν το κάναμε εμείς το χρέος. Το κάνανε οι τραπεζίτες και οι επιχειρηματίες, οι οποίοι φροντίσανε να το φορτώσουν στη δική μας την πλάτη, αφού θέλανε οι ίδιοι να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Άρα λοιπόν, μονομερής διαγραφή του χρέους τώρα. Φυσικά θα μου πείτε ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ευρώ. Φυσικά, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι. Πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω και από το ευρώ. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση να πω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Να φοβόμαστε να βγούμε. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι καταστροφές που γίνονται, που θα έχουμε, που ήδη έχουμε υποστεί και θα υποστούμε τρεις χειρότερες, αν μείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, παρά από αυτές τις θυσίες που θα χρειαστεί να κάνουμε, ναι, εάν βγούμε. Και ο ελληνικός λαός έδειξε ότι είναι και διατεθειμένος να κάνει θυσίες. Το είδαμε με τα capital control, την υπομονή του και την αξιοπρέπεια που έδειξε εκείνο το διάστημα. Και νομίζω το έδειξε πολύ περισσότερο με την ψήφο του στο δημοψήφισμα. Όπου να το σημειώσουμε και αυτό, το δίλημα που μπήκε. Ναι, έλεγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσε να το περιορίσει στο ναι ή όχι στο συγκεκριμένο μνημόνιο, ας πούμε, το οποίο τελικά το δέχτηκε. Αλλά αυτό που χρησιμοποίησαν σαν όπλο η αστική τάξη, τον μπλοκ των, πώς να το πω έτσι, των μένουμε Ευρώπη, να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, εκείνο το διάστημα ήταν ότι αν ψηφίσετε όχι, σημαίνει ότι θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Και ο κόσμος ψήφισε. Δηλαδή προτίμησε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, παρά να συνεχίσει να υφίσταται αυτή την οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Τότε, στην ουσία αυτή ήταν. Και αν, και αν δεν έμπαινε είναι το δίλημα ακριβώς έτσι, μπορεί να ήταν και 80 ή 85% το όχι. Αλλά παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία του κόσμου προτίμησε το να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, ή τέλος πάντων τουλάχιστον να διαφορούσε για το αν θα μέναμε ή θα φεύγουμε. Άρα λοιπόν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικό μας νόμισμα μονομερής διαγραφή του χρέους, να βασιστούμε, να σταθούμε στα πόδια μας, ακριβώς, γιατί μπορούμε να παράγουμε, έχουμε πλούτο. Έτσι, έχουμε και πλούτο, έχουμε και αποθέματα. Δύναμη. Λένε ψέματα ότι δεν υπάρχουν αποθέματα, και αποθέματα υπάρχουν και παραγωγή έχουμε, και όλα μπορούμε να τα κάνουμε και στο κάτω-κάτω τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πεθαμένη οικονομία. Είναι μια συρρυκνούμενη οικονομία. Δεν μπορεί να κρατήσει. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το χρέος της, ιδιωτικό και δημόσιο, είναι πολύ μεγαλύτερο από το καταναλογία, το χρέος της Ελλάδας. Είναι μια χώρα που, αν δεν βρίσκονται σε πολύ, πώς να το πω, στοιχειώδη ανάπτυξη μεγάλες της οικονομίας, παραδείγματος χάρη, αν δεν βρίσκονται σε ύφεση, βρίσκονται σε οριακή ανάπτυξη. Mm-hmm. Εκεί που υπάρχει. Πώς να το πω, μπορεί να υπάρξει, ακόμα και με αστικούς όρους, μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη της οικονομίας, για να το πω έτσι, πέρα από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, θα πω δύο πράγματα παρακάτω, δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλλού. Είναι ίσως στην Κίνα, είναι με τη Ρωσία, είναι δεν ξέρω εγώ με ποιον. Αλλά πάντως δεν είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που κάνει είναι να μας απομονώνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απομονώνει. Δεν θα απομονωθούμε αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας απομονώνει γιατί καθορίζει τι θα παράγουμε.
πού θα το παράγουμε, πώς θα το παράγουμε, πού θα το πουλήσουμε, με τι τιμή θα το πουλήσουμε. Καθορίζει δηλαδή τα πάντα όσον αφορά την, πολιτική, την οικονομική μας πολιτική. Και τώρα θα καθορίζει τα πάντα όσον αφορά και την πολιτική μας πολιτική. Δηλαδή, ήδη το κάνει. Ήδη το κάνει, θα το κάνει σε πολύ, με πολύ πιο άμεσο και βάρβαρο τρόπο. Έχουμε ήδη υπογράψει ότι θα γίνουμε απικία των υπεριαλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι θα έχουμε μία, πώς να το πω, κάθετη έτσι καθοδήγηση, για να μην πω καμιά χειρότερη λέξη, του πώς θα προχωράνε τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο μέσα στην Ελλάδα. Και να προσθέσω και κάτι. Αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης που ζήσαμε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τα ΜΑΤ, με το, την αστυνομία παντού, τα δικαστήρια στην πρώτη απεργία, ας πούμε, όλα παράνομα και καταχρηστικά, αυτή την τρομοκράτηση και τα λοιπά, θα τα ζήσουμε σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό το επόμενο διάστημα, όποιος συνδυασμός και αν βγει στην εξουσία, γιατί όλοι οι συνδυασμοί παίζουν αυτή τη στιγμή, άσχετα τώρα που το παίζουν όλοι δύσκολοι, όλοι οι συνδυασμοί είναι πιθανοί αύριο. Άρα λοιπόν θα τα ζήσουμε με πολύ πιο βάρβαρο τρόπο. Πολύ περισσότερο σκεφτείτε ότι ουσιαστικά μιλάμε από τον Οκτώβρη και μετά για απελευθέρωση των απολύσεων. Μιλάμε από τον Οκτώβρη και μετά, με τα μέτρα που πρόκειται να έρθουν, για κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, πέραν της φορολογίας, που σημαίνει μια ζούγκλα. Ότι μετατρέπεται ο χώρος της εργασίας και ο χώρος της κοινωνίας σε μια απίστευτη ζούγκλα, στην οποία δεν μπορούν να επιβληθούν αυτά τα πράγματα αν δεν υπάρξει ένα σιδερένιο χέρι καταστολής για να τα επιβάλλει. Ναι. Άρα λοιπόν, τα τελειώνω με αυτά. Με το εθνικό νόμισμα, εννοείται ότι αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θελήσουμε να βάλουμε δικό μας νόμισμα, θα θελήσουν φυσικά να μας σταματήσουν, να στραγγαλίσουν την εξέγερση και την προσπάθεια του κόσμου να το κάνει. Θα φύγουν οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες θα κάνουν πολύ χειρότερα από ό,τι κάνανε το προηγούμενο διάστημα με το capital control, θα μας απειλήσουν με διάφορους τρόπους οι ιμπεριαλιστές κτλ. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε εμείς να αντιδράσουμε σε αυτά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εθνικοποίηση, να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζές μας. Πρέπει να εθνικοποιήσουμε τις επιχειρήσεις κλειδιά, έτσι ώστε να μπορούμε οι ίδιοι να καθορίζουμε πού πάνε τα χρήματα, πώς τα διαχειριζόμαστε τα χρήματα, να μπορούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ελέγξουμε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, να μπορούμε με άλλα λόγια να ελέγξουμε εμείς οι ίδιοι την οικονομία μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την, όπως είπα και προηγούμενα, τη δική μας την αποφασιστικότητα να μπούμε και να παρέμβουμε στο πώς διαχειριζόμαστε από το πιο μικρό στο χώρο της εργασίας μας μέχρι το μεγαλύτερο στη γειτονιά μας, στην πόλη μας, στην κοινωνία μας. Γιατί έχουμε την αδύναμη, έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο το και η αυτοπεποίθησή μας θα μεγαλώσει και θα καταλάβουμε ότι μπορούμε, εμείς οι ίδιοι μπορούμε καλύτερα να κάνουμε κουμάντο στη χώρα μας από ότι αυτοί οι οποίοι έχουν μοναδικό στόχο να βάλουν χρήματα στις τσέπες αυτών που μέχρι τώρα συνεχίζουν. Λύνουμε σιγά σιγά λέγοντας γιατί κάποιος να στηρίξει την οργάνωσή σας. Γιατί και άλλοι τα λένε αυτά, θα μου πεις τώρα. Έτσι, τα ίδια αιτήματα τα έχουν κι άλλοι. Τα λένε κι άλλοι αυτά. Όχι πολλοί, λίγοι. Κομμουνιστικά κόμματα, έτσι. Ναι, αλλά και πάλι το κομβικό, αυτό που μας διαχωρίζει εν θες και μας κάνει έτσι. Πώς να το πω, να μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά τον κόσμο να φτάσει σε αυτό που περιγράφουμε, είναι το ότι πιστεύουμε ότι δίνουμε και το εργαλείο για να το κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν κάνουμε όπως το κουκουέ που λέει ότι προς το παρόν τι να κάνουμε, βρε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι παντοδύναμος ο καπιταλισμός. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψηφίζουμε το κουκουέ που τα λέει καλά και αγωνίζεται στο κοινοβούλιο. Παρένθεση εδώ να πω ότι το κουκουέ από το 2008 έχει να συμμετάσχει σε αυθόρμητες κινητοποίηση του κόσμου. Αντιθέτως, είτε τις κατακρίνει και τις συκοφαντείται, απλώς αδιαφορεί για την ύπαρξή τους, αν δεν είναι ελεγχόμενες από το ίδιο. Θα λέγαμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε, τι έκανε τώρα. Τα αντέστρεψε όλα στην ουσία. Αυτό είναι, εξήγησα. Έτσι, από την αρχή, ποιες ήταν οι αδυναμίες του. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η στρατηγική του. Ότι από την αρχή αποφάσισε ότι θα πατάει σε δύο βάρκες. Τέλος πάντων, όταν δεν θες να συγκρουστείς με μια κατάσταση και παρουσιάζεις, ωρεοποιείς καταστάσεις και παρουσιάζεις ότι με ημίμετρα μπορείς να λύσεις κάποια πράγματα, καταλήγεις, ήταν θέμα στρατηγικής. Ούτε εκβιάστηκε, ούτε ατύχημα ήταν, ούτε κτλ. Ήταν θέμα στρατηγικής. Και θα έχουμε και άλλη μια εβδομάδα να τα πούμε. Το τελευταίο. Έτσι, γιατί να στηρίξουμε την οργάνωση. Η ΟΚΔΕ λοιπόν πιστεύει ότι πέρα από την πολιτική αλλαγή, πέρα από την οικονομική, την αλλαγή της δομής της οικονομίας μας και της παραγωγής μας, χρειάζεται και μια βαθιά κοινωνική αλλαγή.
Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να δούμε από την επομένη των εκλογών πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό που θα μπορέσει να ασκήσει αυτή την πολιτική και που είναι η κυβέρνηση των εργαζομένων. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή αυτοοργανωνόμενοι μέσα από τις επιτροπές μας, μέσα από τις ομάδες βάσης οι οποίες θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους, να βγάλουμε τη δική μας ηγεσία, αυτή που πραγματικά θα εκπροσωπεί τα δικά μας τα συμφέροντα, που δεν θα φοβάται και δεν θα υποχωρεί μπροστά στις απειλές και θα αποτελέσει αυτή την κυβέρνηση που μπορεί να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω, και τις εθνικοποίησεις και τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιβολή ενός νομίσματος έτσι όπως το θέλουμε εμείς, που θα διασφαλίσει τις καταθέσεις των ανθρώπων και δεν θα οδηγήσει σε κουρέματα καταθέσεων, το οποίο έχουμε να το περιμένουμε παρενθετικά εδώ από την πρώτη του χρόνου, του καινούριου χρόνου του 2016, όταν θα έχουμε έτσι την κεντρική τράπεζα που δημιουργούν, το κεντρικό σύστημα, το τραπεζικό, το ευρωπαϊκό, το οποίο σταματάει πλέον να ανακεφαλαιοποιεί, δεν μας δίνει πια λεφτά στις τράπεζες. Ήδη 250 δις έχουμε δώσει στις τράπεζες, τις έχουμε χρυσοπληρωμένες, τις έχουμε αγορασμένες, αλλά θα καταφεύγει στους μετόχους και τους καταθέτες. Εκεί είναι που θα χαθούν τα χρήματα του κόσμου. Θα τα παίρνουν από εμάς. Ναι, λοιπόν, η διαφορά λοιπόν, αυτό που λέει η ΟΚΔΕ, είναι πολιτική αλλαγή βαθιά, οικονομική και δομική, αλλαγή στην οικονομία και την παραγωγή, αλλά και μια βαθιά κοινωνική αλλαγή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε πραγματικά την κυβέρνηση των εργαζομένων. Μάλιστα, μας τα είπατε όλα, κύριε Κτιστάκη. Όλα μόνο τρία ερωτήματα πρόλαβα να κάνω. Χύμαρος ήσασταν. Λοιπόν, ταυτότητα μας δώσατε, μας είπατε και γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ και μας κάνατε και μία εξήγηση μέσα και από τη δική σας, από την οργάνωση όπου συμμετέχετε εσείς. Την ερχόμενη εβδομάδα, άλλη μία φορά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πολύ ευχαριστώ. Νομίζω ότι εντάξει, μπορεί ο κόσμος να δώσει δύναμη έτσι, μέσα από την κάλπη σε τέτοιους κομματικούς σχηματισμούς, όπως μιλάμε εδώ και για την οργάνωση δική σας. Είδομεν. Ναι, να πρέπει πω να αξιολογήσει πολλά ο κόσμος αυτή τη φορά. Εμείς καλούμε κατά βάση τον κόσμο, πέρα από το να μαυρίσει αυτούς οι οποίοι μας έφεραν μνημόνια, να μην στηριχτεί σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν τα δεκανίκια του πράγματος που έρχεται κτλ. Να ψηφίσει την ΟΚΔΕ κυρίως γιατί πιστεύει σε ένα τέτοιο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης, πολύ περισσότερο να συμμετέχει στους αγώνες που έρχονται και στην οικοδόμηση αυτών των οργάνων που θα μας βοηθήσουν, που περιγράψαμε και που το έχουμε ζήσει εδώ. Δηλαδή, η Επιτροπή Αγώνα που φτιάξαμε ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Οι επιτροπές του Όχι που θα στήσουμε θέλοντας και εμείς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ στην Ιερά Πέτρα από την Δευτέρα μετά τις εκλογές. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Να τη στηρίξει, να συμμετάσχει για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και για όποιον θέλει να ακούσει έτσι πιο αναλυτικά κάποια πράγματα. Τι ετοιμάζεται? Τον καλούμε αυτό το Σάββατο 12 του μήνα στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να αναλύσουμε έτσι πιο διεξοδικά το ποιες είναι οι αιτίες του προβλήματος και πώς βλέπουμε εμείς τη λύση, με ποιο πρόγραμμα δηλαδή και με ποιο τρόπο, με ποια μέσα. Θα είστε εκεί, μια ανοιχτή συζήτηση θα γίνει. 18:30 το Σάββατο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραιότατα, μια χαρά. Νομίζω ότι θα ακουστούν περισσότερα εκεί και θα υπάρχει και άλλη δυνατότητα χρονική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι καλή δύναμη. Γεια σας.